Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζεται η μεταγραφική ενίσχυση στο νεολικό που έδωσε τα χέρια με τρεις ακόμη ποδοσφαιριστές φθάνοντας τις 14 μεταγραφές μέσα στον Οκτώβριο. Πιο συγκεκριμένα η ομάδα της Μητυλίνης απέκτησε έναν παίκτη που γνωρίζει καλά τη γάμα εθνική καθώς και δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές που ήρθαν για να δώσουν περισσότερο βάθος στο ρόστερ που έχει στα χέρια του ο προπονητής των Κιανόλευκων Δημήτρης Παπασπύρου. Ο αιωλικός λοιπόν συμφώνησε με τον Γιώργο Πετσίτη ο οποίο αγωνίζεται ω ακραίο μεσοεπιθετικό και παρά το νεαρό τη ηλικία του είναι μόλι 22 ετών, έχει ήδη αποκτήσει σημαντική εμπειρία από το πρωτάθλημα τη ΓΑΜΕ αγωνιζόμενο πέρυσι για λογαριασμό του τη Λικράτη Λευκάδα, καταγράφοντα 20 συμμετοχέ και 3 γκολ. Ο Πετσίτη, που κατά κύριο λόγο αγωνίζεται στο αριστερό άκρο τη επίθεση, έχει παίξει επίση σε ασπρόπυργο, καλαμάτα, ακράτητο και μανδραϊκό. Επιλέγοντα τον νεολικό ω τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με σκοπό να τον βοηθήσει στο μεσηπεθετικό κομμάτι. Επίση, στο ρόστερ των Μυτιλινιών εντάχθηκαν οι Λάμπρος Μπαλλωμένος και η Ασταμάτης Νικολάου. Ο μπαλωμένο είναι 17 ετών και πιάνει θέση μικρού στο ρόστερ. Αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή και συμμετέχει στην προετοιμασία της ομάδας της Μυτιλίνη από την πρώτη τη ημέρα, έχοντα λάβει μέρο και σε όλα τα φιλικά από το καρπενίσιο σήμερα. Αγωνιζόταν με τον Σκορπιό Φιλή στην Α κατηγορία ΕΨ Δυτική Αττική, ήταν αρχηγό των μεικτών ομάδων τη ίδια Ένωση, ενώ ακολούθησε την αποστολή του ιωλικου ΚΑΠΑ Κ19 και στη Δανία, συμμετέχοντα στο καπέλι Sport Cup 2022. Από την άλλη, ο 21χρονο αμυντικό σταμάτη Νικολάου τα τελευταία δύο χρόνια ανήκε στη Νέα Αρτάκη, έχοντα την περσινή σεζόν παραστάσει από τη ΓΑΜ Εθνική με τη μορφή δανεισμού από το Λεβαδιακό ΚΑΠΑ 19. Έχει παίξει επίση τον Απόλυνα ΚΑΠΑ 17. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ιολικού έκανε γνωστό πως θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5η-3 Νοεμβρίου και ώρα 6.30 στο ξενοδοχείο Ηλιοτρόπιο με θέματα ημερήσιας διάταξης εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης, οικονομικός απολογισμός αγωνιστικής περίοδου 2021-2022, έκθεση εξελεκτικής επιτροπής για τον έλεγχο των πεπραγμένων της αγωνιστικής περίοδου 2021-2022, εκλογές για ανάδειξη νέου επταμελούς διοικητικού συμβουλίου και τριμελούς εξελεκτικής επιτροπής. Οι υποψηφιότητε θα γίνονται δεκτές έως την 3η 1 Νοεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στο email eolikos.official.yahoo.com.